βούτυρο και βιταμίνη B και ηχθιέλαια βοηθάνε τη μνήμη. Σαράβαλα όλης της Ελλάδος, η παγκοσμιοποίηση είναι μία απάτη, 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 απάτη. Η Αμερική, η οποία κινεί τα νήματα στην ιατρική, στα φάρμακα, στα τσιγάρα, η Αμερική κάνει μαϊμού εργασίες για να σας πει ότι όταν τρώτε εσείς βούτυρα light, light, έχετε υγεία, κουραφέξαλα τούμπανο. Και ρωτάω, γιατί ο Θεός έχει βάλει στα βούτυρα χοληστερίνη, ρωτάω, ρωτάω. Εκατομμύρια χρόνια ο άνθρωπος ζει με βούτυρα, ρωτάω. Τώρα λοιπόν τα τελευταία 50-60 χρόνια τα βούτυρα κάνουν κακό. Όταν αφαιρείτε τα βούτυρα που έχει χοληστερίνη και δεν παίρνετε την ισχυρή φόρμουλα B πρωί-μεσημέρι και τα ηχθιέλαια 3 φορές την ημέρα, το πρώτο πράγμα που θα χάσετε είναι τη μνήμη. Τη μνήμη. Το έχω πει κατ' επανάληψη. Το παν είναι το μυαλό, το μυαλό, το μυαλό. Το μυαλό, κυρίες και κύριοι, είναι βούτυρο, βιταμίνη B πρωί-μεσημέρι και 3 ηχθιέλαια. Όποιος, είτε είναι ο γιος μου 35 χρονών, είτε είναι η ξαδέλφη μου που είναι 50 χρονών, είτε είναι η γυναίκα μου που είναι 60 χρονών, είτε εγώ που είμαι 70 χρονών, όταν το πρωί δεν φάμε βούτυρο, την πατήσαμε. Εμένα μου τελείωσε το βούτυρο που παίρνω από το τζοπάνι, το δαρδαμάνι ή που φτιάχνει η γυναίκα μου. Και έφαγα Λούπαρτ. Λούπαρτ, ναι, αυτό που διαφημίζει η κυρία Ψυχούλη. Η κυρία Ψυχούλη μέχρι πρότινος διαφήμιζε το βιομηχανοποιημένο φλόρα, που δεν είναι καλό, διότι είναι συνθετικό, και μου τελείωσε και πήρα το Λούπαρτ, βεβαίως. Δεν θα φάω Λούπαρτ. Προσέξτε. Εάν λοιπόν εγώ, ο 70ης, μου έκανε κακό το βούτυρο, ρωτάω, γιατί ο κύριος Καποτάς στη Σαρονίδα βλέπει χοληστερίνη 197, ολική. Ολική χοληστερίνη έχω 197, έχω την καλή 54, άψογα, και την κακή 119. Ρωτάω. Είμαι, ξεσκίζομαι στα βούτυρα, ξεσκίζουμε λοιπόν στις κεφαλογραβιέρες Κρήτης, ξεσκίζουμε. Και ρωτάω, μπορώ λοιπόν εγώ να διατηρήσω τον εγκέφαλό μου που είναι όλος από χοληστερίνη? Όταν λοιπόν εγώ πήγαινα στην ιατροδικαστική και ανοίγαμε τα κρανία, βρωμάγανε. Λιποθυμούσαμε κάτω, διότι χάλαγε αμέσως ο εγκέφαλος. Δεν προλαβαίνανε να φέρουν τη γριά από τη συγκρού. Την είχε πατήσει ένα αυτοκίνητο. Μέσα σε λίγες ώρες είχε βρωμίσει το μυαλό. Α, το μυαλό λοιπόν είναι από χοληστερίνη, από χοληστερίνη, από χοληστερίνη, από χοληστερίνη. Όταν δεν τρως χοληστερίνη, είσαι χωρίς μυαλό. Λένε λοιπόν οι απατεώνισες εταιρείες, οι οποίες βγάζουν 30 δισεκατομμύρια λεφτά που δεν χρειάζονται. Σας λένε ψέματα. Και να σας πω πως σας λένε ψέματα. Οι εργασίες που κάνουν οι απατεωνίστικες φαρμακευτικές εταιρείες είναι λογιστικές απάτες, λογιστικές. Παίρνουνε 2 ομάδες. 100 η μία και 100 οι άλλοι ανθρώπους. 100 και 100. Στην πρώτη ομάδα πεθαίνουνε 2 άνθρωποι από καρκίνο. Στην πρώτη ομάδα. Από τους 100, οι 2 πεθάναν από καρκίνο. Συμφωνούμε? Δίνουν ένα φάρμακο κατά του καρκίνου και στην άλλη ομάδα που δίδουν το φάρμακο, από τα 100 άτομα, έτσι, γλιτώνουν από τον καρκίνο 2. 2. Στην πρώτη ομάδα πεθάνανε από καρκίνο 2. Στη δεύτερη ομάδα που παίρνουν φάρμακα, γλιτώσανε και είναι 4 άτομα. 4 άτομα γλιτώσαν τον καρκίνο. Η διαφορά μεταξύ των 2 είναι ότι στην πρώτη ομάδα πεθάνανε 2 και στην άλλη γλιτώσανε άλλοι 2. Συμφωνούμε? Ωραία. Άρα λοιπόν,
η βοήθεια του φαρμάκου είναι 2%. Αυτό λέγεται απόλυτη στατιστική, απόλυτος αριθμός. Το φάρμακο από τα 100 ανθρώπους βοήθησε τους 2. Άρα λοιπόν το σωστό είναι 2%. Τι κάνουν οι εταιρείες? Σου λέει, στον πρώτο πεθάνανε 2. Στο δεύτερο γλιτώσανε 4. Άρα έχουμε βοήθεια κατά 50%. Αυτό λέγεται σχετική λογιστική απάτη. Όχι απόλυτη. Το απόλυτο είναι ότι γλίτωσαν 2. Εκεί που πεθαίνανε 2, με το φάρμακο γλιτώνουν άλλοι 2. Χέστηκε. Αλλά όταν σου πούνε ότι με το φάρμακο γλιτώνεις κατά 50%, σου λένε καλό. Αυτό είναι λογιστική απάτη. Και τέτοια πράγματα κάνουνε και πληρώνουνε τα πανεπιστήμια New Jersey, Πενσιλβάνια, και έχω τις τελευταίες εργασίες. Εδώ. Δεν τα λέω εγώ. Εδώ τα φέρω. Δεν πάει να μου κάνει κανένας τίποτε εμένα. Εγώ ανακοινώνω αυτά που βλέπω εγώ στο Διεθνή Ιατρικό Τύπο. Μελέτη περιοδικό γιάμα εσωτερικής παθολογίας. Λοιπόν, εγώ λοιπόν έχω μια υποχρέωση. Να βγαίνω στις τηλεοράσεις, στην τηλεόραση, σιγά οι άλλες τηλεοράσεις μη σας μιλήσουν τώρα για βιταμίνες και τέτοια. Παιδιά, είναι ο δυτικός τρόπος ζωής και το φάρμακο έχει πολλά λεφτά. Σίγουρα, το φάρμακο έχει σώσει τον άνθρωπο. Άμα δεν παίρναμε το φάρμακο της πιέσεως, θα πεθάναν οι άνθρωποι σαν τις μύγες. Αλλά, αυτά που λέμε μεταβολικά προβλήματα έχουν σχέση με όλα τα σκατά που έχουν τα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ ήταν ένα μικρό μπακαλικάκι που πουλάγε τυρί, που πουλάγε λοιπόν ελιές. Τώρα λοιπόν όλα που μπήκανε στα κουτιά και τέτοια είναι η καταστροφή του ανθρώπου, η οποία λέγεται επεξεργασμένη τροφή. Αν δεν αλλάξετε πορεία να τρώτε τις τροφές απλές που τις έχει φτιάξει η φύση, ο Θεός, όπως, και δεν παίρνετε τις 4 βασικές βιταμίνες, κάθε μέρα λοιπόν η εκπομπή είναι δομημένη, ακουμπάει πάνω στις βιταμίνες. Ο κόσμος τις βιταμίνες τις έχει όπως τα καλλυντικά. Τα θεωρεί ότι είναι κάτι παραπανήσια. Οι βιταμίνες, κυρίες και κύριοι, είναι μέσα στα ένζυμα. Όλες οι λειτουργίες του οργανισμού γίνονται με ένζυμα. Όλες. Υπάρχουν τα ένζυμα που είναι μέσα στο έντερο και υποδέχονται τις τροφές για να τις διασπάσουν. Τα πεπτικά ένζυμα λοιπόν που βγαίνουν από το στομάχι, από το έντερο, που εκρίνονται από το πάγκρεας, είναι για να διασπάσουν τις τροφές και να τις κάνουν απλά μόρια. Όταν είμαστε μετά από μία ηλικία 50 χρονών, χρειαζόμαστε να πάρουμε πεπτικά ένζυμα για να διασπάσουμε όλες τις τροφές και να πάρουμε το Tialac, το οποίο διασπάει τα λευκά τυριά. Τα λευκά τυριά λοιπόν το θέλουν το Tialac, διότι έχουν μέσα λακτάση. Όταν λοιπόν διασπώνται πλήρως οι τροφές, έχουμε άψογη απορρόφηση, τότε λοιπόν δεν πεινάμε και λειτουργεί άψογα ο μεταβολισμός. Δεν γίνεται να περπατάμε στο δρόμο και να τρώμε λοιπόν ένα χάμπουργκερ και να πίνουμε λοιπόν και μία κοκακόλα και να έχουμε καλή πέψη. Με τίποτε. Η πέψη είναι μια πολύ σπουδαία εργασία του πεπτικού συστήματος, την οποία τη σεβόντουσαν και οι Έλληνες και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί, γι' αυτό και λέγεται μεταβολική διαταραχή και μεταβολική διατροφή, και παρόλο που ξεσκίζονται στο φαγητό οι Μεσογειακοί, δεν παχαίνουν σαν τους Αμερικάνους που τρώνε fast food, κοκακόλες και τέτοια. Η διατροφή λοιπόν θέλει να την προσέξουμε. Πάει αυτό. Γίνεται η διάσπαση λοιπόν του κρέατος σε αμινοξέα.
γίνεται η διάσπαση του τυριού σε λιπαρά οξέα. Αυτά λοιπόν πηγαίνουν μέσα στο σηκώτη, και προσπαθεί το σηκώτη να φτιάξει μαλλιά, μύτες, φρύδια, νύχια, κόκαλα, τα πάντα. Αυτό λοιπόν γίνεται. Πώς γίνεται αυτό, ρωτάω. Πώς μπορεί λοιπόν το σηκώτη κάθε βράδυ να φτιάχνει έναν καινούριο φυκιόρι. Ρωτάω, πώς. Με τις τρανσαμινάσες. Οι τρανσαμινάσες είναι... Τρανς σημαίνει μεταφορά. Η μεταφορά του αζότου από μόριο σε μόριο. Διότι άλλα αμινοξέα θέλουν τα μαλλιά μου, άλλα αμινοξέα θέλουν τα φρύδια μου, άλλα αμινοξέα θέλουν τα αυτιά μου. Αυτά τα κάνουν τα τρανς. Τα τρανς ένζημα. Τρανσαμινάσες. Ποιος είναι μέσα στις τρανσαμινάσες, ελληνικέ λαέ, ποιος είναι μέσα στις τρανσαμινάσες. Ποιος είναι. Να, οι βιταμίνες. Είναι το κοζάρ, είναι το λιμπιντόρ, τι είναι. Η βιταμίνη B και τα ηθέλαια. Αγαπητοί Έλληνες, κάποια στιγμή λοιπόν θα βαρεθώ, διότι στεναχωριέμαι, από τις 100 ερωτήσεις που παίρνω, 1-2 παίρνουν τις βασικές βιταμίνες. Όποιος δεν παίρνει τις βασικές βιταμίνες, δεν κάνει... Μην νομίζετε ότι εγώ κονομάω από τις βιταμίνες. Χέστε και αν τις πάρετε, δεν τις πάρετε. Εγώ παίρνω ένα χιλιάρικο, να είναι καλά το ταμείο, παίρνει και ένα 700 η γυναίκα με άλλα 20 ευρώ από εκεί, με 70 ευρώ είμαι μια χαρά. Τα κολοκύθια μου κάνω, μια χαρά είμαι. Εσείς θα τρέχετε να παρακαλάτε τον κύριο Κουρουμπλή, σώσε με, κουραφέξαλα τούμπανο. Τα φάρμακα, επαναλαμβάνω, σε βοηθάνε για να μην πεθάνεις. Αλλά μπορεί να σέρνεσαι μέσα στην κατάντια σου. Οι βιταμίνες είναι αυτές που σου δίνουν ζωή. Και έχω βρει τις 4 βασικές, έχουν μόνο 2 ευρώ και εσείς το αγνοείτε. Πότε περιμένετε να πάρετε βιταμίνες, ρωτάω. Για πέστε μου, πότε. Στα 70-75, πότε. Βρε εσείς, υπάρχει περίπτωση, τα κουτιά, αυτά που είναι στα ράφια. Δεν περπατάτε με το καροτσάκι, κουτιά από εδώ, βαζάκι από εκεί, κουτιά από εδώ, βαζάκι. Υπάρχει περίπτωση αυτά να σας βοηθήσουν στην υγεία. Με τίποτε. Επανέρθετε σε αυτή την τροφή που σας έχει δώσει ο Θεός, η φύση. Πάρετε τις 4 βιταμίνες. Αυτά τα δύο βοηθάνε το μεταβολισμό. Όλα, τρανσαμινάσες, χοληστερίνη, ουρικά, οστεοπόρωση, όλα λέγονται μεταβολικές διαταραχές. Όλα λοιπόν αυτά τα διορθώνει η βιταμίνη B και τα ηθέλαια. Άλλο δεν λέω. Τώρα, εάν τώρα... Προς στιγμή έχεις ανεβασμένη χοληστερίνη, εδώ στο έχω, το φυτικό, Lipoprotec της Dr. Formulas. Αυτό το Lipoprotec τσακίζει τη χοληστερίνη, αλλά τι γίνεται. Βγαίνει από κάποιους μύκητες που είναι πάνω στο ρύζι. Στο ρύζι λοιπόν πάνε κάποιοι μύκητες να το φάνε και δημιουργούν μία ουσία, το βάζει μέσα η Dr. Formulas και τσακίζει τη χοληστερίνη, χωρίς να σου καταστρέφει τη μνήμη. Λένε ότι σου γλιτώνουν από την καρδιά. Όλα αυτά τα φάρμακα, Λιμπιντόρ, Κρεστόρ και τα υπόλοιπα, στατίνες, οι οποίες στο φαρμακείο, εκτός από τα γνήσια, είναι και άλλες 50 που έρχονται από Πακιστάν, Ινδίες, αυτά που λέμε τα πώς λέγονται, τα φάρμακα, όχι κανονικά, προς τα μένει δεν με βλέπεις. Λοιπόν, άρα, έχουμε μπει λοιπόν στο φάρμακο, γιατί, διότι κονομάνε δισεκατομμύρια. Πάρτε το Lipoprotec, το οποίο είναι φυτικό, έχει μέσα Q10, έχει μέσα και ηθιέλα, άρα λοιπόν σε προστατεύει και δεν σε καταστρέφει. Τώρα, από τι ανεβαίνει η χοληστερίνη, ρωτάω. Από τι ανεβαίνει η χοληστερίνη. Ανεβαίνει γιατί ξεσκίζεσαι στα γλυκά. Τα γλυκά λοιπόν
Τα γλυκά λοιπόν ερεθίζουν την ορμόνη ινσουλίνη, η ορμόνη ινσουλίνη ερεθίζει το ένζυμο ρεδουκτάση, πάρε χοληστερίνη για να έχεις. Άρα λοιπόν, έχουμε μπει σε ένα τρομακτικό κύκλο αρρωστιών, κύκλο. Εάν τυχόν δεν υπήρχαν αυτές οι αρρώστιες, ο κόσμος θα ήταν τριπλάσιος. Ευτυχώς που υπάρχουν οι αρρώστιες, οι καρκίνοι και πεθαίνουμε. Ευτυχώς. Να είναι καλά ο δυτικός τρόπος ζωής, κύκλος είναι ζωή. Τώρα, εάν δεν θέλετε να πεθάνετε ή θέλετε να έχετε περισσότερη υγεία, κόψτε τα γλυκά, πάρτε τις 4 βασικές βήτα. Έτσι. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι να διορθώσουμε το μεταβολισμό. Πάει αυτό. Πάει. Από τι εκφυλίζονται τα γόνατα, ρωτάω. Από τι, λέει η αρθρίτιδα. Από πού έγινε, ρε, αγάπη μου, η αρθρίτιδα. Από τι, από την υπερβολική οξείδωση. Η υπερβολική οξείδωση έρχεται και καταστρέφει το χόνδρο. Υπερβολική οξείδωση. Όποιος δεν παίρνει πρωί, μεσημέρι, βράδυ τη βιταμίνη C, πρωί, μεσημέρι, βράδυ τη βιταμίνη C της Dr. Φόρμουλας, θα έρθει η οξείδωση και θα οξυδώσει το χόνδρο. Ο οξυδωμένος χόνδρος κάνει φλεγμονή, η οποία λέγεται οστεοχονδρίτιδα, έτσι. Και έτσι λοιπόν καταστρέφεται. Καλά να πάθεις. Όταν παίρνεις λοιπόν τη βιταμίνη C, σταματάς όλη την οξείδωση του εγκεφάλου, των γονάτων, της καρδιάς, των αγγείων, τα πάντα, και εσύ λοιπόν πολίτης του 2015 περιμένεις να σε σώσει η Μέρκελ, ο Σόιμπλε, ο άλλος ο Μπλουμ. Τι να σου πω. Αυτός που θα σε σώσει είναι η γνώση. Φικιόρι σου βάζει γνώση. Έχεις πρόβλημα, πάρε το αρθριντόλ 2 πρωί, 2 βράδυ, πλάκωσε και το βρωμεάκ να φύγει φλεγμονή. Οστεοπόρωση, εδώ σου έχω. Οστεοπόρωση είναι η καλύτερη φόρμουλα. Bon restore, να τσακίσεις την οστεοπόρωση. Το μαγνήσιο, το θαυματουργό μαγνήσιο βοηθάει και τον ύπνο αλλά και την οστεοπόρωση. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη μαγνησίου. 2 μαγνήσια το βράδυ, στα έχω εδώ, πάει αυτό. Έτσι, πάει και αυτό. Τώρα, ποιος τον ανανεώνει τον οργανισμό, ρωτάω, ο ύπνος. Σεντάρ, φωνάζω σεντάρ. Το βράδυ εγώ, τώρα δίνω και στη γυναίκα μου, η οποία προσπαθούσε να την πείσω τόσο καιρό. Η γυναίκα μου, της έλεγα πάρε μωρή σεντάρ να κοιμηθείς βαθιά. Σεντάρ, πάει αυτό. Έτσι, πάει και αυτό. Τώρα, για τα νεφρά. Τα νεφρά βγάζουν συνέχεια οξέα. Μαζί με το ασβέστιο κάνουν πετρούλες. Νεφρολίν τσακίζει τις πέτρες, βγάζει, έχει μέσα και κράνα και βγάζει και τα μικρόβια. Σώθηκα. Μου έκανε εξετάσεις ο κύριος Καποτάς, εδώ, να το. Καποτάς Νικήτας, βιοπαθολόγος στη Σαρονίδα. Μου κάνει εξετάσεις και είναι καινούρια. Μου γράφει μόνο λίγα άλατα ουρικού οξέως. Λίγα. Παίρνω και το νεφρολίν, μια χαρά. Να μου πεις, παίρνω πολλά, αφού είναι πολλά τα όργανα. Μόνο Βιάγκρα δεν παίρνω. Πάει και αυτό. Έτσι, τώρα. Καρδιά. Είναι μια απάτη ότι οι στατίνες βοηθάνε την καρδιά. Απάτη. Αυτό που καταστρέφει την καρδιά είναι η οξείδωση, το τσιγάρο και το άγχος. Άγχος. Οξείδωση και τσιγάρο είναι αυτό που καταστρέφει την καρδιά. Εφόσον είναι τόσο πολύ καλό το κράτος, γιατί δεν βάζει 100 ευρώ στα τσιγάρα, 100. Εφόσον αγαπάει, όποιος θέλει να καπνίσει 100 ευρώ. Έτσι. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, αυτό που θεραπεύει, που βοηθάει την καρδιά, είναι να μην υπάρχει γλυκοζηλίωση,
Γλυκοπροτέκ, γλυκοπροτέκ και το καρδιοτόνικ. Το καρδιοτόνικ και το γλυκοπροτέκ προστατεύουν την καρδιά. Θα ήθελα να έχω μια εκπομπή τριών ωρών. Δυστυχώς δεν την έχω. Πάντως σας είπα ότι επειδή αφήνω μόνο τη γυναίκα μου, κάποια στιγμή θα βαρεθώ. Θα βαρεθώ, δεν θα ξανάρθω. Και τότε θα μπείτε στα φάρμακα και θα πείτε φικιόρι που είσαι φικιόρι. Πάρτε λοιπόν διάλειμμα, πίνετε τις βιταμίνες, τρώτε αληθινή τροφή και λίγο περπατάτε. Τι άλλο να σας πω. Πάμε για διάλειμμα. Εδώ έχω 24 ερωτήσεις. Κανένας δεν μου λέει, γιατρέ, πίνω τις 4 βασικές βιταμίνες. Κανένας. Από τις 24 ερωτήσεις, κανένας δεν παίρνει τις 4 βασικές βιταμίνες και θέλει υγεία. Πριτς, πριτς, πριτς. Θα παίρνετε τις 4 βασικές βιταμίνες, θα πλακώνετε και το σεντάρ να κοιμάστε καλά και όταν ξυπνήσετε το πρωί και έχετε προβλήματα, θα παίρνετε και τις υπόλοιπες φόρμουλες. Άμα τυχόν δεν τα κάνετε σε αυτό το πρόγραμμα, δεν πρόκειται να επανέλθετε στην υγεία με τίποτε, με τι έπατε. Η υγεία είναι ένα πρόγραμμα, δεν είναι ένα κουμπί. Πατάμε το κουμπί και έρχεται η υγεία του σηκωτιού, των νεφρών, του εγκεφάλου, της καρδιάς, κουραφέξαλα τούμπανο. Όταν χάσετε την υγεία των οργάνων, bye bye, έχετε πάρει το διαβατήριο και περιμένετε την υπογραφή. Λοιπόν, 49-45, ένας άντρας, ο οποίος έχει πόνους όταν κρυώνει ο καιρός. Λογικό είναι. Το κρύο και η υγρασία δημιουργεί φλεγμονές και πόνους. Αγαπητέ πέδαρε των 45 χρονών, θα παίρνεις οπωσδήποτε το Βρομεάκτ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εφόρου ζωής, το Βρομεάκτ και καπάκι το MSM. Το Βρομεάκτ βγαίνει από την βρωμελαΐνη, γι' αυτό και λέγεται Βρομεάκτ, που είναι από τον ανανά. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, Βρομεάκτ. Και πρωί, μεσημέρι, βράδυ, MSM. Τι γίνεται. Τούτος εδώ λοιπόν θα το πάρει καμιά δυο μέρες και μετά θα εγκαταλείψει και θα ξαναεπανέλθουν οι πόνοι. Ο Έλληνας λοιπόν τι κάνει. Δεν μπαίνει σε πρόγραμμα, μόνο τα πονάει. Σου λέει, γιατρέ μου, σε παρακαλώ, στα πόδια σου, και τι θα κάνω. Κάνει ιστερίες, κάνει θέατρα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, εάν του πεις εφόρου ζωής, θυμώνει. Τι να κάνω κι εγώ φταίω. Αφού εφόρου ζωής θα υπάρχουν κρύα και υγρασίες, πάρε το Βρομεάκτ εφόρου ζωής, πάρε και το MSM εφόρου ζωής και όταν είναι πολύ χειμώνα, πάρε μια ηλεκτρική κουβέρτα που βγάζει την υγρασία. Τι να σου πω. Παίζει ρόλο κι αυτό. Λοιπόν, πάει κι αυτό έτσι. Εγώ λοιπόν προσπαθώ να βοηθήσω όλο τον οργανισμό με τις βιταμίνες και προσπαθώ να βοηθήσω όπου είναι ευαίσθητο το όργανο. Άμα δεν με καταλαβαίνεις, τι να σου πω. Με καταλαβαίνετε, αλλά αντιδράτε γιατί είστε Έλληνες. Ο Έλληνας πάντα αντιρρησίας είναι. Αλλά να πάθετε. Εγώ φταίω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο νεφρικό σύστημα. Νεφρά, δώσε και μένα μπάρμπα. Η Ελενίτσα έχει πέτρα στα νεφρά. Εδώ είναι πέτρες, κοτρώνες, ό,τι θέλεις. Τώρα, το νεφρολίν, γράψε, νεφρολίν. Θα παίρνεις μια μεγάλη κούπα των 10 σεσέ, θα το ρίχνεις στο νερό και θα παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ, νηστικιά, επί 15 μέρες. Έρχεται λοιπόν το νεφρολίν και διασπάει την πέτρα. Αν όμως έχεις πάει στον ουρολόγο και σου έχει βάλει πικτέιλ που κάνει διαστολή στον ουρητήρα, αυτή η διάσπαση θα φύγει εύκολα. Διότι η πέτρα είναι σαν τον αχινό. Έχει μέσα κάτι αγκαθάκια. Έρχεται το νεφρολίν, σου σπάει τα αγκαθάκια, πίνεις και πολύ νερό, σου έχει βάλει ο ουρολόγος το πικτέιλ και τσακ κατουράς την πέτρα. Τώρα, αν είναι πολύ μεγάλη πέτρα, σου βάζει περίχους και με δονήσεις στη σπάει. Υπάρχουν μικρές πέτρες, μεγάλες πέτρες, αλλά υπάρχουν και πέτρες που είναι σαν κοράλια, που λέγονται κοραλιογενείς νεφροί. Εκεί
Πάει ο νεφρός. Τώρα, ποιος κάνει τις πέτρες? Το ουρικό οξύ. Μία κυρία λοιπόν 68 χρονών έχει ουρικό οξύ. Μωρό μου, κουκλάρα μου, αν έπαιρνες τις βασικές βιταμίνες, αν έπαιρνες την Μπ και τα ηθέλαια, δεν θα είχες ουρικό οξύ, τζουτζούκα μου. Διότι το ουρικό οξύ γίνεται από τις πρωτεΐνες, η Μπ και τα ηθέλαια βοηθάει τις πρωτεΐνες, βοηθάει και τις φλεγμονές και δεν θα είχες ουρικό οξύ. Πάει αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να παίρνει σε φόρους ζωής τη βιταμίνη Μπ πρωί, μεσημέρι και τρία ηχθιέλαια και τώρα που έχεις πολύ οξέα θα πλακώσεις για 15 μέρες το νεφρολίν, πίνε το εσύ μία φορά το πρωί. Φτάνει, μία φορά το πρωί, νεφρολίν, 5 κυβικά νεφρολίν. Το νεφρολίν λοιπόν διώχνει το ουρικό οξέως και μετά λοιπόν το παίρνεις κάπου-κάπου, δεν το παίρνεις συνέχεια, διότι η βιταμίνη Μπ και τα ηχθιέλαια θα σου έχουν φτιάξει τον μεταβολισμό. Τον μεταβολισμό και δεν θα κάνεις ουρικό οξύ. Το πιάσατε? Λοιπόν, το ουρικό οξύ λοιπόν είναι μεταβολικό πρόβλημα. Τι είναι το ζάχαρο? Ο Παναγιώτης 42 χρονών κόλλησε ζάχαρο. Κάπου πήγε και κόλλησε ζάχαρο. Δεν κολλάει ρε το ζάχαρο ρε Παναγιώτη, δεν κολλάει. Κάνεις βλακίες που τρως πολλά ψωμιά, πολλά γλυκά, έτσι. Μου λέει τώρα κάνω δίαιτα. Καλά κάνεις. Λοιπόν, προσέξτε. Για να μην σας καταστρέψει το ζάχαρο, υπάρχει το λιποπροτέκ, το γλυκοπροτέκ. Γλυκοπροτέκ, δεν το έχω εδώ να σας το δείξω. Γλυκοπροτέκ. Το γλυκοπροτέκ προστατεύει τους διαβητικούς από τη γλυκοζηλίωση. Αυτό που λέμε γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, λέμε ότι η αιμοσφαιρίνη καταστρέφεται. Η αιμοσφαιρίνη είναι κρέας. Τι είναι η αιμοσφαιρίνη? Πρωτεΐνη, κρέας. Έρχεται λοιπόν το ζάχαρο και καταστρέφει την αιμοσφαιρίνη, άρα η αιμοσφαιρίνη δεν μεταφέρει οξυγόνα. Τυφλώνεσαι, χαλάνε τα νεφρά, χαλάει το δέρμα. Ο θάνατος είναι πιο επιταχυνόμενος στους διαβητικούς. Ποιος βοηθάει να φρενάρουμε τη γλυκοζηλίωση? Το γλυκοπροτέκ. Το γλυκοπροτέκ λοιπόν έχει καρνοσύνη, έχει λιποϊκό οξύ και μπλοκάρει τη γλυκοζηλίωση. Εγώ έχω γλυκοζηλίωση 6,3. Καποτάς καθηγητής βιοχημίας στο Σταρονίδα, 6,3. Ο Φικιώρης έχει 6,3. 6 δεν την πάω. 6,3. Γλυκοπροτέκ. Α, και εν συνεχεία, περπάτημα, Παναγιώτη. 67 χρονών, αυτοάνωση φλεγμονή, ρευματικά. Τα ρευματικά γίνονται όταν πλέον το ανοσοποιητικό σύστημα τα βάλει εναντίον του οργανισμού. Αυτά είναι τα ρευματικά. Οι γιατροί δίνουν μεθροτρεξάκι και αβέρτα κουβέρτα κορτιζόνι. Για ένα διάστημα πάρτε τα. Αλλά εάν θέλετε όμως σιγά σιγά να ξεφύγετε από τα βαρύτατα, όχι βαριά, βαρύτατα φάρμακα, θα πάρετε... Α, δεν μου λέτε γιατί οι ρευματολόγοι όταν σου δίνουν μεθροτρεξάτι σου δίνουν και φολικό. Δεν σου δίνουν φολικό. Υψηλές δόσεις 5 γραμμάρια. Γιατί? Διότι όλα τα φάρμακα καταστρέφουν τις βιταμίνες Μπ. Όλα. Η ισχυρή και ενεργοποιημένη βιταμίνη Μπ έχει 13 βιταμίνες Μπ. 13. Και όλα τα φάρμακα του κουρουμπλί, όλα να είναι καλά ο άνθρωπος, καταστρέφουν τις βιταμίνες Μπ. Όλα. Και ρωτάω, πώς θα δουλέψει ο μεταβολισμός σου χωρίς τις βιταμίνες Μπ, που οι βιταμίνες Μπ είναι σε όλα τα ένζημα. Μα λέγονται τρανσαμινάσες, μα λέγονται καρβοξυλάσες, μα λέγονται απαμινάσες, μα λέγονται κινάσες. Όταν πάθεις έμφραγμα, τι σου βρίσκουνε στο αίμα? Όταν πάθεις έμφραγμα, τι σου βρίσκουνε, το ένζημο κινάσε. Όταν λοιπόν δεν έχεις κοινάσει στην καρδιά, θα έχεις γεραιό καρδιά.
Όταν λοιπόν εσύ κάνεις μια υπερκόπωση ή πας και κάνεις υπερβολικό αθλητισμό, κοινάσες δεν βρίσκουνε, αυτές οι κοινάσες που βγαίνουνε από τους μυς. Όλα είναι ένζημα. Μόνο τα μπέ και τα ηθέλαια. Πόσο πιο απλά να σας τα πω. Ρευματικά, γράψε. Σας κάνω και μια επεξήγηση για να μην νομίζετε ότι είμαι απλώς ένας πάρε εκείνο, πάρε τ' άλλο. Όσα περισσότερα ξέρετε, όσο πιο μορφωμένοι είστε, τόσο είστε πιο αποφασιστικοί και ξέρετε τι σας κάνουν. Γιατί θα έρθουν ξυπνάκιδες και θα σας πούνε «Έλα, λέει ο Φικιώρης» και τέτοια. Όταν θα φύγει ο Φικιώρης, θα σου πω τι θα πάθεις. Ρευματικά, γράψε. MSM. Τρία την ημέρα. MSM. Βρομεάκτ. Τρία την ημέρα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και το βράδυ, βιοκουρκουμίν της Life Extension. Αυτά είναι άκρος απαραίτητα, άκρος απαραίτητα. Και για να σε βοηθήσω, θα πάρεις το καλύτερο κολαγόνο του κόσμου. Το έχει η Life Extension, λέγεται βιοκολαγόνο, είναι το πιο ακριβό και βγαίνει λοιπόν από το στήθος από κοτόπουλα χωρίς επεξεργασία χημική ή βράσιμο. Βιοκολαγόνο της Life Extension, το πιο ακριβό, γι' αυτό το συστήνω μόνο όσοι έχουν ρευματικά. Λοιπόν, πάω στο θυρεοειδή. Σας είπα ότι ο μεταβολισμός γίνεται με τις βιταμίνες, οι οποίες βοηθάνε το σηκώτη, αλλά την ταχύτητα του μεταβολισμού την κάνει ο θυρεοειδής. Ο μεταβολισμός ενισχύεται με τα πεπτικά ένζημα τις βιταμίνες B και ηχθιέλαια και επιταχύνεται με το θυρεοειδή ή επιβραδύνεται όταν δεν λειτουργεί ο θυρεοειδής. Ο μεταβολισμός φτιάχνει με τις βιταμίνες, φτιάχνει με τα ένζημα, φτιάχνει με το περπάτημα και επιταχύνεται όταν είναι καλός ο θυρεοειδής. Και όταν δεν είναι καλά ο θυρεοειδής, επιβραδύνεται ο μεταβολισμός. Άρα την ταχύτητα εποπτεύει. Την ταχύτητα του μεταβολισμού εποπτεύει ο θυρεοειδής. Όταν σου λείπει όμως εσένα σελήνιο, μπέ και σε, τότε δεν φτιάχνει θυροξίνη. Έχει όζους το θυρεοειδή. Πλάκωσε. Σελήνιο για το πρώτο κουτί κάθε μέρα και μετά μόνο δύο φορές τη εβδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη. Ξέσκισε πρωί, μεσημέρι την Μπέ, ξέσκισε τη Σε της Dr. Formulas τρεις φορές την ημέρα και τρώγε ψαράκια μέρα παραμέρα. Και για να, επειδή επηρεάζει και το άγχος και το στρες, θα πάρεις το μαγνήσια και σεντόρ. Σεντάρ. Έτσι, Κατερινάκη των 54 Μαΐων. Πάω σε 57 Μαΐων. Αυτή είναι μέσα στα πρυξήματα. Πρυξήματα πόδια, χέρια, αθλητικά και θέλει να έρθει στο χορόραμα να χορέψουμε. Δεν μπορεί να χορέψεις, κυρία μου, με τόσα αρθρητικά. Τζουτζούκα μου, μωρό μου, κουκλάρα μου. Εδώ σου έχω. Θα πάρεις οπωσδήποτε MSM, της Life Extension. MSM, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Θα πάρεις τα βρομεάκ της Dr. Formulas, βρομεάκ της Dr. Formulas, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και θα σταματήσουν να σε ενοχλούν τα αρθρητικά. Τώρα, επειδή είσαι βαρυτά την περίπτωση, πάρε και το βιοκολαγόνο της Life Extension. Ένα κάθε πρωί νηστικιά ή κάθε βράδυ νηστικιά. Ένα. Αυτά ξέσκησε τρία, MSM τρία και αν θέλεις κάνε μπάνια. Αϊπνίες, η Χρυσάνθη. Παιδιά, άμα δείτε τη Χρυσάνθη, όλο στα νεύρα είναι. Μια κουβέντα της λέει ο άντρας της, 100 λέει αυτή. Νεύρα και πονάνε οι μύες της. Χρυσάνθη, τζουτζούκα μου των 54 Μαΐων, μωρό μου, δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Λοιπόν, κουκλάρα μου, το βράδυ ξεσκίζεσαι 9 η ώρα, μαγνέσιουμ. Μόλις θα δεις
τη δίκη, πώς λέγεται αυτό, μωρέ, δικαίωση. Στη δικαίωση παίρνεις δύο μαγνήσια, δύο μαγνήσια. Και παίρνεις, μωρό μου, και το σεντάρ. Να κοιμηθείς, να ροχαλίζεις, να σου φεύγουν σάλια, να βλέπεις όνειρα. Σεντάρ, σεντάρ. Πάει και αυτό. Ξυπνάς το πρωί. Ξυπνάς λοιπόν το πρωί και πρέπει να πάρεις ενέργεια. Τρως ξηρούς καρπούς, βούτυρο. Βάζεις και λίγο μέλι από τον ταΐγετο και παίρνεις δύο ισχυρές φόρμουλες B. Παίρνεις και ένα ηχθιέλαιο. Αχ, και νιώθεις περίφημα. Τώρα, για να μην πονάς, θα ξεσκίζεσαι πρωί, μεσημέρι, βράδυ το MSM και πρωί, μεσημέρι το Βρομεάκτ. Διότι άλλο που σου δυναμώνω τα νεύρα και άλλο που σου χτυπάω τις αρθρίτιδες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ανδρέας Φικιώρης για πάντα, εδώ. Μακάρι να ήμουν κοντά σας ένα ολόκληρο πρωινό. Μακάρι. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα και τα ξαναλέμε. Πάμε. Σεντάρ για αναζωογονωτικό ύπνο, για βαθύ ύπνο. Μόνο ο ύπνος ανανεώνει τα κύτταρα. Μόνο ο ύπνος δίνει ενέργεια. Ο Θεός γιατί έχει δώσει ένα οχτάωρο ύπνο, ρωτάω. Η κυρία Μαρία, 66 χρονών, από τη Νίκαια. Παιδιά, είμαι παιδί της Νίκαιας. Η μητέρα μου ήταν αισθητικός, Παναγίτσα Αλδάρη και Πέτρου Ράλη, η κυρία Λούση Φικιώρη, αισθητικός. Η μοναδική αισθητικός στη Νίκαια, στην εποχή του 60, που δεν υπήρχαν τίποτε εκεί στη Νίκαια. Εκεί λοιπόν στη Νίκαια μεγάλωσα, το τι σουβλάκια έτρωγα στη γέφυρα, και πήγαινα σχολείο στη χοντρή την Κελέρη. Ναι, πήγαινα. Ήμουνα ο καλύτερος μαθητής. Συμμαθητέ μου ήτανε, ναι, ήτανε παπάδες, ήτανε πυροσβέστες, ήτανε ναυτικοί. Ήτανε άνθρωποι οι οποίοι θέλαν να πάρουν ένα πτυχίο, ένα αυτό. Ήμουνα ο καλύτερος στους στραβούς, ο καλύτερος ήμουνα. Και μεγάλωσα στη Νίκαια, άρα λοιπόν αγαπάω πολύ τη Νίκαια. Τη γουστάρω γιατί είναι απλοϊκός κόσμος. Ε. Η Μαρία λοιπόν, 66 χρονών, είναι από τη Νίκαια, συμπολίτες. Μου λέει, Φικιωράκο, από τότε που γνώρισα το Σεντάρ, κοιμάμαι βαθιά, σαν πουλάκι και ξυπνάω σαν χελιδόνι, με ενέργεια. Σε ευχαριστώ και όσα λες ρε μπαγάσα είναι αλήθεια. Συγκινήθηκα ρε μαράκι. Μαρία, σε φιλώ. Μαράκι, σε φιλώ, δεν ξέρω που μένεις, έτσι. Εγώ με Παναγίτσα Αλδάρη, Πέτρου Ράλη, Μορκεντάου, Άγιος Νικόλαος, εκεί. Το τι γλυκά έτρωγα στον Άγιο Νικόλαο, κάτι προφιτερόλ, διότι τότε διάβαζα 18 ώρες το 24ωρο, έτσι μπήκα στη σχολή, το διάβασμα. Μαρία, σε γλυκοφιλώ. Με παίρνει μια άλλη κυρία, 56 χρονών, και μου λέει, γιατρέ, έχω υπερκόπωση. Κοίταξε. Η πολλή δουλειά τρώει το αναφέντη. Εγώ σου συνιστώ το μαγνήσιο, 2 μαγνήσια το βράδυ στις 9, μόλις ξεκινάει η δικαίωση, και μόλις τελειώσει η δικαίωση, παίρνεις 2 σεντάρ. Α, ό,τι κάνει και η Μαρία. Άρα λοιπόν, ο βαθύς ο ύπνος ξεκουράζει τον οργανισμό. Εσύ λοιπόν που κάνεις μια υπερκόπωση, θέλεις γερές θερμίδες. Πού είναι οι γερές θερμίδες? Στο βούτυρο, στα καρύδια και καπάκι, κουκλάρα μου των 56 χρονών, αλλά και όλες οι άλλες Ελληνίδες, θα πάρετε την ισχυρή φόρμουλα B2. Μετά το βούτυρο, τα καρύδια, το μέλι, 2B. Και θα σου δώσει πάρα πολύ ενέργεια. Διότι η ενέργεια δημιουργούνται με τα ένζημα. Ενζηματικός μεταβολισμός λέγεται. Οξυδοτικός μεταβολισμός. Οξυδοτικός μεταβολισμός γίνεται με την ισχυρή φόρμουλα B, αγαπητή κυρία των 56 χρονών, καπάκι, παίρνεις το καρδιοτόνικ, το οποίο ακούγεται ότι είναι φόρμουλα για την καρδιά, εντούτοις όμως δίνει ενέργεια, διότι έχει μέσα καρνιτίνη που μεταφέρει το λίπος μέσα, έχει Q10 που παράγει τα ηλεκτρόνια και έχει και ταυρίνη που κάνει την καρδιά να λειτουργεί καλά με τους ηλεκτρολίτες. Άρα, αγαπητή 56,
οι βασικές σου βιταμίνες θα είναι το πρωί. Βέβαια, το βράδυ παίρνεις μαγνήσιο και σεντάρ, ξυπνάς, παίρνεις την B. Με την B πάνε πακέτο τα ηχθιέλαια. Δεν λειτουργούν οι B χωρίς τα ηχθιέλαια και τα ηχθιέλαια χωρίς την B. Παίρνεις 2 B, ένα ηχθιέλαιο και οπωσδήποτε παίρνεις και ένα καρδιοτόνικ. Και θα σου πω εγώ αν έχεις ενέργεια, αν μπορεί να βγάλεις μια πολύ μεγάλη δουλειά και να μην σε καταβάλει. Διότι δεν μπορώ να σου πω μη δουλεύεις όταν έχεις υποχρεώσεις, αλλά δεν θα καταβάλλεσαι. Χάπια 66 χρονών παίρνεις ζάχαρο. Συνέχισε τα χάπια σου, αλλά για να μην σε καταστρέψει το ζάχαρο, γράψε γλυκοπροτέκ. Όλοι οι διαβητικοί να παίρνετε πρωί, μεσημέρι, βράδυ μετά φαγητό γλυκοπροτέκ για να πέφτει η γλυκοζηλίωση από 7-8 να πηγαίνει στο 5,5 και στο 6. Πάει και αυτό. Έχω πολλές ερωτήσεις πάνω στα νεφρά. Πέτρα. Βγαίνει και το τραγούδι τώρα της Μαρινέλλας. Πέτρα. Έτσι. Real FM. Γιατί δεν διαφημίζω, ρε. Λοιπόν, πάμε στις πέτρες. Για τις πέτρες, τις σκοτρώνες όλα, είναι το νεφρολίν. Πρόσεξε. Το νεφρολίν σπάει σιγά-σιγά την πέτρα και με πολύ νερό φεύγει. Αν πας όμως στον ουρολόγο και σου βάλει ένα διαστολέα του ουρητήρα που λέγεται πικτέιλ, θα φύγει πιο σύντομα. Αν τώρα ο ουρολόγος σου βάλει από μέσα ένα και με λέιζερ σου σπάσει την πέτρα, θα φύγει πιο γρήγορα. Ουρολόγος και νεφρολίν θα σου τσακίσει τις πέτρες. Τώρα, για να μην ξαναγίνει πέτρα, μια φορά κάθε πρωί θα πίνεις ένα ποτήρι νερό που θα έχεις βάλει μισό κυπελάκι νεφρολίν. Παιδιά, ένα σπουδαίο φάρμακο είναι το νερό. Δεν πίνετε το πρωί 2 ποτήρια νηστική. 2 ποτήρια. Σπουδαίο φάρμακο. Λοιπόν, 70 χρονών, του πείραξε, λέει, τα μάτια και έχει χαμηλή την HDL. Ναι, ρε φίλε, γι' αυτό βγήκε το γλυκοπροτέκ. Πλάκωσε λοιπόν, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, γλυκοπροτέκ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αλλά επειδή εσύ έχεις μεγαλύτερη βλάβη, θα πάρεις και την καρνοσύνη πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Θα πάρεις και το γλυκοπροτέκ και την καρνοσύνη. Γιατί έχεις πιο προχωρημένη βλάβη στα μάτια. Έτσι. Τώρα, για τη HDL, η HDL είναι πεσμένη γιατί δεν παίρνεις την ισχυρή φόρμουλα B. Πλάκωσε 3 την ημέρα την ισχυρή φόρμουλα B μαζί με τα ηχθιέλαια. Η B και τα ηχθιέλαια πάνε καλά και θα ανέβει με εγγύηση Ανδρέας Φικιώρης. Η αυξημένη χοληστερίνη 79 χρονών. Η χοληστερίνη θα σου πέσει με το λιποπροτέκ. Εδώ, λιποπροτέκ. Για ένα μήνα λιποπροτέκ. Ένα πρωί, ένα βράδυ. Μετά τον άλλο μήνα παίρνει σε φόρου ζωής την B και τα ηχθιέλαια και δεν ξανανεβαίνει η χοληστερίνη. Στον αιώνα τον άπαντο αμήν. 38 χρονών, μανουλομάνουλο. Μου λέει, γιατρέ μου, θέλω να χορέψουμε στο χορόραμα μαζί, αλλά έχω πόνους στις αρθρώσεις και κυρίως όταν αλλάζει ο καιρός. Παιδιά, είμαστε 11 Ιουνίου και ο καιρός είναι άστατος. Έχουμε μπει σε κλιματικές αλλαγές. Αγαπητή κυρία των 38 χρονών, ξέσκησε, αγάπη μου, ξέσκησε το MSM 3 την ημέρα, Βρομεάκ 3 την ημέρα και να παίρνεις μαγνήσιο. Το μαγνήσιο λοιπόν είναι ένα πολύ καλός σταθεροποιητής των αρθρώσεων. Πίεση. Πίνει χάπια, 55 χρονών. Τι να κάνει, η πίεση έχει σχέση με τη σκλήρυση των αγγείων που την τζακίζει η βιταμίνη C. Ήπιες βιταμίνη C, κυρία Ελενίτσα των 55 χρονών. Δεν ήπιες. Α, κουλουράκια έφαγες. Καλά να πάθεις. Ελενίτσα μου, κουκλάρα μου, πόσο θα παίρνεις πίεση. Εσύ είσαι 55 και εγώ είμαι 67 και δεν παίρνω πίεση. Γιατί παίρνεις πίεση? Διότι τρως γλυκά, δεν περπατάς, τρως αλάτια. Καλά να πάθεις.
πλάκωσε βιταμίνη C της Dr. Formula 3 την ημέρα, παίρνε 3 μαγνήσια, κόψε τη ζάχαρη και το αλάτι και περπάτα και θα δεις αν θα σου ξανανεύει η πίεση. Η γυναίκα μου, η οποία είναι γιαννιώτισσα, α, παιδιά, ξέχασα να σας πω ότι πουλάω το σπίτι μου στα Γιάννενα, βέβαια. Διότι μπήκα σε σύνταξη και δεν μπορώ να συντηρήσω το χωριό. Έχω ένα πίτρινο σπίτι, 180 τετραγωνικά, με φοβερά, όταν φοβερό σπίτι, πέτρινο, ζαγορίσιο. Το πουλάω μόνο 200.000 ευρώ. Όποιος έχει κλέψει, όποιος είναι στη λίστα Λαγκάρ, να μου χτυπήσει την πόρτα, να του πουλήσω το σπίτι μου. Παιδιά, είμαι ένας συνταξιούχος των 50 ευρώ και δεν μπορώ να συντηρήσω. Πού να πάω ρε στα Γιάννενα? Αλλά είναι ένα σπίτι. Καλουτά λέγεται. Καλουτά, καλουτά, καλουτά. Η γυναίκα μου λοιπόν είναι από τα Ζαγόρια και έχει υπηρώτικο κεφάλι και τώρα τελευταία παίρνει αβέρτα κουβέρτα βιταμίνη C και μαγνήσιο. Παιδιά, Πέμπτη, φτάσαμε στο τέλος. Μια κουβέντα. Όποιος θέλει υγεία, βιταμίνες με αληθινή διατροφή, πακέτο με το περπάτημα και ύπνος. Και ύπνος, έτσι. Εγώ λοιπόν εδώ δίνω τη μάχη για την υγεία. Δεν είναι εύκολη υγεία, δεν αγοράζω υγεία. Η υγεία θέλει προσπάθεια, θέλει γνώσεις, θέλει πολλά. Το φάρμακο για να μην πεθάνω είναι εύκολο. Γι' αυτό οι άνθρωποι ακολουθούν τον εύκολο δρόμο. Δεν αγωνίζονται και καλά να πάθουν που αρρωσταίνουν. Φιλιά, γεια σας. Η ζωή θέλει αγώνα. Γεια σας, γεια.